γυναικομαστία. Το χειρότερο είναι να είσαι άντρας και να έχεις γυναικεία βυζιά. Είναι ντροπή και έσχος. Είχα κι εγώ και κρεμόντουσαν έτσι. Πώς θα το φτιάξουμε αυτό? Εγώ θα σου πω τρία απλά βήματα, πολύ εύκολα, πολύ όμορφα, που μπορείς να κάνεις σήμερα κιόλας. Και έτσι το έκανα εγώ και έτσι το έχουν κάνει εκατοντάδες μαθητές που έχουν γυναικεία βυζιά. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο είναι το τεστ του σταφυλιού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να δούμε αν έχεις όντως γυναικομαστία, που ο μόνος τρόπος είναι να φύγει με χειρουργική επέμβαση, ή αν μπορεί να φύγει μέσω των κόλπων που θα σου πω εδώ πέρα. Εντάξει, με φυσικό τρόπο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, πρέπει να πιάσεις εδώ πέρα τη ρογίτσα σου, εντάξει, και αρχίσεις να τη ζουλάς. Εκεί, όταν τη ζουλήξεις τη ρόγα σου, θα δεις ένα σταφυλάκι. Εάν έχεις γυναικομαστία, ένα κρομπαλάκι. Εάν δεν έχεις αυτό το σταφυλάκι, τότε αυτό που έχεις είναι λίπος και με τα κόλπα που θα σου πω εδώ πέρα θα το ξεφορτωθείς. Εάν έχεις αυτό το σταφυλάκι, την πατήσαμε, δεν φεύγει και πας στο γιατρό. Οπότε θέλω να κάνεις τώρα το τεστ σταφυλιού, να αρχίσεις να τσιμπάς το βυζάκι σου, να δεις αν το έχεις. Εάν το έχεις, έχεις φύγει στο γιατρό. Εάν δεν το έχεις, έχεις φύγει στο σαρό. Εντάξει, το έχουμε. Λοιπόν, δεύτερο μυστικό που το λούζουν όλοι είναι τα κιλά που νομίζουν πρέπει να χάσουν. Οπότε εδώ, ποιο είναι το μυστικό? Διπλασίασε τα και δώσε τον επόμενο, και ο επόμενος σε εσύ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μου λες, Σάρο, έχω λίγο λίπος, πρέπει να φύγουνε. Σου λέω πόσα κιλά? Μου λες 7. Σου λέω 14. Εντάξει. Ό,τι νομίζω ότι πρέπει να χάσεις, θα το διπλασιάσεις. Εντάξει. Και αν μου πεις ότι θα γίνω πολύ χτυκιάρης και αυτά, μην ανησυχείς. Εάν κάνεις τα βήματα που σου λέω εδώ, θα φύγει καθαρό λίπος. Αλλά αν δεν φύγει όλο το λίπος, δεν θα φύγει και το λίπος εδώ πέρα, που είναι το πιο πεισματάρικο. Εντάξει. Εδώ και στις πιάστρες, το πιο πεισματάρικο. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Βάζουμε το στόχο, πόσα κιλά πρέπει να χάσουμε, κάπου στα 10-15 σε κόβω. Βάζουμε μέχρι πότε? Εγώ θα σου έλεγα μέχρι τα Χριστούγεννα. Εντάξει, να έχεις χάσει 10 κιλά, 15 μέχρι τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Και αν θες ακριβώς τη δίαιτα, τι να φας, τι να μην φας, τι να κάνεις, τι να μην κάνεις, και μια δωρεάν συμβουλευτική, μπες στο προφίλ μου, πάρε το link που έχω στο προφίλ μου, βάλε και τα στοιχεία σου, να πάρεις το σκονάκι και να πάρεις μια έξτρα βοήθεια, ένα έξτρα μπουστάρισμα για να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Εντάξει. Αν δεν θες να ρισκάρεις, να περιμένεις το επόμενο βίντεο του Σαρό για να δεις να πάρεις κανένα μυστικό για αυτά, μπες, συμπλήρωσε τα στοιχεία. Και κάντε λίγο πιο σωστά ή όσο πιο σωστά γίνεται, γιατί δεν είναι να παίζουμε αυτά, παιδιά. Με την υγεία δεν είναι να παίζουμε. Εντάξει, πήγαινε, κάντο και τα λέμε σε 2 λεπτά. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα φύγει αυτό λίπος, όχι μύες και όχι απλά να γίνουμε ένα κορντεόν που μεγαλώνουμε και μικραίνουμε. Οπότε εδώ έχουμε, έρχεται στο παιχνίδι, η διαλυματική. Και εδώ έχουμε το ένα γεύμα την ημέρα. Εντάξει, εάν θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, να κάψουμε περισσότερο, δεν μας αρκούν οι 16 ώρες, πρέπει να το πάμε στις 24. Ειδικά θέματα με το πεισματάρικο λίπος και τις. Και τη ρόγα, εντάξει, και το λίπος στο στήθος, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις έστω τον τελευταίο μήνα που έχουν μείνει τα τελευταία 5 κιλά, πρέπει να το γυρίσεις 24 ώρες για να συνεχίσεις να χάνεις με τρομερή ταχύτητα καθαρό λίπος. Οπότε εδώ λέμε ότι δεν τρως πρωινό σκουπίδια, δεκατιανό σκουπίδια, μεσημεριανό σκουπίδια, απογευματινό σκουπίδια και τρώμε ένα βραδινό, περιμένουμε 2 ώρες, πέφτουμε για ύπνο. Δεν είναι για όλους. Εάν δεν την παλεύεις, το γυρνάς σε μεσημεριανό σνακ βραδινό, αλλά αν έχεις χάσει κιλά και δεν έχει φύγει αυτό εδώ πέρα, τότε το γυρνάμε σε μια 24 ώρα να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Οπότε, τώρα το θέμα είναι ότι, ας πούμε, κάνεις 16-8, νηστεύεις 16 ώρες. Αυτές τις 16 ώρες που νηστεύεις, δεν είσαι 16 ώρες στη φάση νηστείας και αφαγείας. Είσαι τις τελευταίες 4, γιατί τις πρώτες 12 καθαρίζει ο οργανισμός σου, το έντερό σου, το στομάχι σου, το πεπτικό σου. Και προετοιμάζεται όλο για να μπει στη φάση νηστείας και αφαγείας. Τα αποτελέσματα τα τρομερά τα βλέπεις με αυτό το τελευταίο τετράωρο. Οπότε, αν το διπλασιάσουμε αυτό το τελευταίο τετράωρο και το πάμε στις 8 ώρες, πάμε στις 20 ώρες νηστείας συνολικά. Και αν το τριπλασιάσουμε, πάμε στις 24. Οπότε, η 24ωρη είναι 3 φορές πιο αποτελεσματική από την 16ωρη, κάνοντας μόνο ένα 8ωρο παραπάνω νηστείας. Εντάξει. Και αυτή είναι η αύξηση και η βελτίωση είναι εκθετική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν προστίθεται αυτά, αυτό πολλαπλασιάζεται. Και όταν πολλαπλασιάζεται είναι εκεί που καίγεται το απόλυτο το λίπος. Πέφτει ακόμη περισσότερο το ζάχαρο. Μπαίνουμε στη καύση λίπους και καθόμαστε και μπαίνουμε στο τελευταία βαθμίδα της ζώνης της καύσης λίπους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η αυτοφαγία και αυτή πολλαπλασιάζεται και η έκρηση της αυξητικής και αυτή πολλαπλασιάζεται. Εντάξει, οπότε τα ωφέλη είναι πολλαπλάσια. Οπότε, εάν δεν φεύγει το λίπος, κλακ το γυρνάμε σε μια 24 ώρα. Δεν είναι για όλους, εντάξει. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν, ειδικά αν δεν έχεις καν συνηθίσει ακόμα το 16-8. Αλλά αν το έχεις συνηθίσει, γύρνα το λίγο να δεις τι θα γίνει. Εντάξει. Οπότε, γυρνάμε στην 24 ώρα και σαν τρίτο και τελευταίο μυστικό κατά του λίπους στο στήθος, έχουμε τη
τις ασκήσεις στήθους. Αλλά δεν μπορεί να γυμνάζει γενικά το στήθος να κάνει 100 ασκήσεις. Βλέπω τον άλλο, ξημεροβραδιάζεται στο γυμναστήριο και κάνει μόνο στήθος. Γιατί λέει έχω λίπος στήθος. Όχι. Κάνεις μόνο άνω στήθος. Εντάξει. Για να φτιάξεις το σχήμα του στήθους, να το σηκώσει, να το μαζέψει και είναι σαν να κάνεις πλαστική χειρουργία στον εαυτό σου, πραγματικά. Και έτσι θα μαζέψει το στήθος, θα το απλώσει και ακόμα και αν δεν έχει φύγει όλο το λίπος, θα είναι σαν να έχει φύγει. Εντάξει. Και θα δημιουργήσει αυτό το look της πανοπλίας στο στήθος. Οπότε αυτά είναι τα τρία μυστικά κατά της γυναικομαστίας. Εάν θες ακριβώς βήμα-βήμα τα πάντα όλα, θα πατήσεις το προφίλ μου, το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και θα πάρεις εκεί το σκονάκι που τα έχω όλα όμορφα και καθαρογραμμένα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, με το καλό.